Απόγευμα, αλλά για άλλο με ρωτάτε. Για άλλο βιβλίο ρωτάμε. Και για άλλο Γιώργο. Επειδή είστε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, υπήρξαν βουλευτές του κόμματός σας που ζητήσαν χθες μέχρι και το να παραδώσει την έδρα του κ. Παπαδρέου και να πάει στη Δημάρ. Εσείς τι κλίμα έχετε να μας μεταφέρετε από την κοινοβουλευτική ομάδα, από το ΠΑΣΟΚ? Εγώ να σας πω από όλη την κοινωνία ότι υπάρχει μία ενιαία φωνή που λέει, που θυμίζει στον Γιώργο Παπανδρέου ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Αυτό ισχύει για όλους μας. Κατά τα άλλα πολιτικά... Αυτό το λέει η κοινωνία στον Γιώργο Παπανδρέου. Αν με ρωτάτε, όλοι οι δημοκράτες πολίτες, αν με ρωτάτε... Ρωτάμε. Πολιτικά, αυτό που συνέβη χθες είναι τρικυμία στο νεροπότηρο, γιατί η ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς είναι μια υπόθεση που θα την πάρουν στα χέρια τους οι δυνάμεις που μάχονται για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Οι δυνάμεις που δίνουν τώρα τη μάχη στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές. Και όλοι αυτοί τραβώντας μια διαχωριστική γραμμή, όχι γενικά και όριστα με το παρελθόν, αλλά με όλα τα φαινόμενα πολιτικής καθυστέρησης που χαρακτηρίζουν τη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Αυτά. Ναι. Το θέμα δεν είναι πώς θα γίνει η ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς. Το θέμα είναι τι λέτε εσείς στο ΠΑΣΟΚ και τον πρώην πρόεδρό σας. Σας είπα. Όχι, δεν μας είπατε. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Είναι μια σοφή λαϊκή κουβέντα, κύριε Οικονομία. Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να αφορά και εσάς και εμένα. Φυσικά, και τον καθέναν. Όλους, για τη συγκεκριμένη κίνηση του κ. Παπανδρέου. Όλους μας αφορά. Η συγκεκριμένη κίνηση του κ. Παπανδρέου θεωρείται ότι κάνει κακό στην Ελιάνα? Είμαι πιο συγκεκριμένος. Όπως είπαν οι συνάδελφοί σας. Σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Φυσικά. Σε ό,τι αφορά τις εκλογές τις υπερχόμενες, όχι, να σας πω. Όλες οι προσεγγίσεις για τις εκλογές, γι' αυτό και μίλησα για τριγυμία στο νεροπότηρο. Υποτιμούν και υποβάλλουν. Εγώ να σας πω, φοβήθηκα ότι θα λέγατε τριγυμία εν κρανίο. Αλλά δεν το είπα. Όχι. Όλες οι εκτιμήσεις για τις επερχόμενες εκλογές νομίζω ότι υποτιμούν και υποβαθμίζουν τον πυκνό πολιτικό χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ 18ης και 25ης Μαΐου. Εντάξει. Αν θέλει να σας πω την... Κύριε Κουκουλόπουλε, έπρεπε να πάει στην εκδήλωση ο κ. Παπαδρέου ή όχι, κάτι γνώμη σας? Στη θέση που δεν θα πήγαινα. Ναι. Γιατί έχω υπόψη μου τη λαϊκή ρίση. Είναι πολύ καθαρό αυτό που σας λέω. Έχετε υπόψη σας τη λαϊκή ρίση, τα στενά τιμούν τα πρώτα. Ακριβώς. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που σας είπα, σε ό,τι αφορά τις υπερχόμενες εκλογές, νομίζω ότι η εβδομάδα 18-25 Μαΐου θα είναι μια εβδομάδα πολύ σκληρή, κυρίως για το αντιμνημονιακό μέτωπο. Να σου πω πολύ απλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος και καλύτερος έχει να απαντήσει στο αμήλικτο δίλημα Μπουτάρης ή Καλαφάτης, για να πω ένα προφανές δίλημα που ξέρουμε ότι θα προκύψει. Αυτό το δίλημα θα το συναντήσουμε στα περισσότερα σημεία της χώρας και θα είναι πολύ δύσκολη εβδομάδα για κάποιους που έχουν συνηθίσει την ευκολία του να λένε είμαι κόντρα στο μνημόνιο και τώρα τελείωσα. Εντάξει, αυτό όμως πριν από αυτό υπάρχει και θα πάμε και στους υπόλοιπους. Μαζί μου υπάρχει και ένα άλλο θέμα σοβαρό. Θα έχουμε και ευρωεκλογή, προσέξτε. Κύριε Κουκουλόπουλε, εστάσεις του καθενός από εμάς. Αν το κατάλαβα καλά, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει καθόλου καλά που συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή δεν υπάρχει προοδευτικό πρόσωπο. Αυτό εννοούσε ή όχι? Εντελώς. Λοιπόν. Τη Νέα Δημοκρατία με τον σημερινό πρωθυπουργό μου, τον κύριο Σαμαρά πρόεδρο, και τότε την καλέσαμε να πάρει την πρωθυπουργία πρακτικά τον Ιούνιο του 2011. Όχι, σας ρωτάω λοιπόν, όταν αυτό δεν είναι μια κριτική για τον ΠΑΣΟΚ που όταν... είναι. Δεν είναι καθόλου κολακευτική, να το πω έτσι. Εντάξει, αυτές οι αντιλήψεις θεωρούνται σοβαρότητας, γιατί το ΠΑΣΟΚ ζήτησε τον κύριο Σαμαρά να συνδράμει ακόμα και να αναλάβει την πρωθυπουργία τον Ιούνιο του 2011, όταν είχε 157 βουλευτές. Το 11. Δεν υπήρξε το τηλεφώνημα. Βεβαίως. Όπου έδισε την παρέτηση ο πρωθυπουργός τότε στη διάθεση του κυρίου Σαμαρά για να συγκυβερνήσουν. Ναι. Γιατί 13 μήνες μετά καταλάβαμε ότι δεν έπρεπε να πάρουμε μόνοι τους ευθύνες. Να σας πω όμως κάτι. Τότε γιατί...